Βρισκόμαστε στο γραφείο του κόμματος Πατριωτική Ένωση Ελλάς που στέκει για ελληνική λαϊκή συσπήρωση. Είναι μαζί μου ο κύριος Οδυσσέας Τηλιγάδας. Εξαιτίας της δικής του παρέμβασης κόπηκε το κόμμα του κύριου Πρόδρομου Εμφιατζόγλου από τον Άριο Πάγο. Τι ακριβώς έγινε θα δούμε αμέσως τώρα. Κύριε Τηλιγάδα, καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Είστε το πρόσωπο της ημέρας. Εξαιτίας της δικής σας προσφυγής, ο Άριος Πάγος, το τμήμα Α1, έκοψε τη συμμετοχή του κόμματος του κυρίου Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, το κόμμα του ακούει στο όνομα Πατριωτική Ένωση, από τις προσεχείς εκλογές. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι έχετε κι εσείς αντίστοιχο κόμμα με το όνομα. Με το ίδιο όνομα. Πατριωτική Ένωση Ελλάς, όπου το Ελλάς εσάς γιατί στέκει. Είναι το αρτικόλεξο της ελληνικής λαϊκής συσπήρωσης. Πόσα χρόνια υπάρχει το κόμμα σας? Από την πρώτη Τετάρτου του 2014, που κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές. Έχετε κατέβει σε... Έχουμε κατέβει στις ευρωεκλογές, ναι, και έχουμε κατέβει και στις εθνικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Μάλιστα. Εσείς κατηγορήσατε τον κύριο Εμφιετζόγλου για ονοματοκλοπή. Πότε άρχισε το όλο θέμα και υπήρξε στο παρελθόν κάποια προσπάθεια να συναντηθείτε, να τα βρείτε για αυτό το θέμα? Πρωτίστως να σας πω, όπως είπα και πάλι, ότι δεν είναι δική μου προσπάθεια μονομερής, είναι μια συλλογική προσπάθεια του κόμματος στα πλαίσια του νόμου και της ηθικής. Εμείς κάποια στιγμή το 2021 λάβαμε ένα δελτίο τύπου από ένα κόμμα που λεγόταν Πανελλήνιος Πατριωτική Ένωση. Ναι. Και το οποίο μας ξένησε. Εμείς χωρίς ιστεροβουλία και να έχουμε ένταση με τον κύριο Εμφιετζόγλου, του στείλαμε ένα email και του είπαμε ότι κύριε Εμφιετζόγλου, με το Πατριωτική Ένωση που παρεμβάλλεται, δημιουργείται σύγχυση στο πολιτικοκοινωνικό σύνολο, ναι, στο οποίο εμείς δραστηριοποιούμεθα από το 2014 και παρακαλούμε πάρα πολύ να το προσέξετε. Λοιπόν, μας πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο, λέει να τα πούμε από κοντά. Βρεθήκατε, τα είχατε βρει στο παρελθόν? Θα σας πω. Να τα πούμε από κοντά και πραγματικά εγώ πήγαμε τρία μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου και του είπαμε ότι εμείς έχουμε κάνει 27 προσπάθειες να μαζέψουμε αυτό το λεγόμενο εντός εισαγωγικών πατριωτικό χώρο, που εγώ δεν θέλω να το λέω πατριωτικό χώρο πλέον, γιατί έχει ξεφτυλιστεί και έχει ευτελιστεί από τους γνωστούς παράγοντες. Εμείς θα σας δώσουμε όλη τη γνώση μας, ναι, σας δίνουμε όλα τα χαρτιά τα οποία έχουμε, ναι, είμαστε αλληλέγγυοι υπό, ναι, ένα όρο. Ναι. Θα αφαιρέσετε από την επωνυμία του κόμματός σας τη λέξη πατριωτική, διότι δεν θέλουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι. Μάλιστα. Και θα αφαιρέσετε και το σύμβολο της Βεργίνας, το οποίο αποτελεί εθνικό σύμβολο. Μάλιστα. Το είχατε πει πότε αυτό? Το 2021. Σήμερα γι' αυτό το λόγο ο Άριος Πάγος λέει ότι έκοψε το κόμμα του κυρίου Εμφιατζόγλου, γιατί χρησιμοποίησε και τον ήλιο της Βεργίνας, ένα εθνικό σύμβολο. Βέβαια, είναι εθνικό σύμβολο που απαγορεύεται. Άρα, ένα λεπτό, εσείς λέτε ότι ο κύριος Εμφιατζόγλου είχε γνώση γι' αυτό από το 2021. Βέβαια. Το θέσαμε υπόψη. Μάλιστα. Τι σας απάντησε? Λέει... όχι, λέει, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά, ναι, και θα τα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Κάποια στιγμή λαβαίνουμε ένα άλλο email που έλεγε ότι κατόπιν συζητήσεως με τους παράγοντες του κόμματός του έβγαλε το Πανελλήνιος μπροστά, άφησε το Πατριωτική Ένωση και πρόσθεσε το πρόεδρο Εμφιετζόγλου με το ίδιο σήμα. Μάλιστα. Εμείς εν όψη των εκλογών δεν κάναμε καμία κίνηση, γιατί περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει. Και του παρακολουθούσαμε τις ενέργειές του. Παντού όπου πήγαινε προέτασε το Πατριωτική Ένωση και το σύμβολο της Βεργίνας, τον αφήσαμε. Οπότε επικειμένων των εκλογών του στείλαμε ένα email το 2022 το Νοέμβριο, 21 Νοεμβρίου του 2022, με την παράκληση να συνταχθεί προς την νομιμότητα. Μάλιστα. Οπότε μας ξαναπήρε πάλι τηλέφωνο, λέει να έρθει να το συζητήσουμε. Πήγαμε πέντε μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου, γιατί εγώ πάντα θέλω να είναι να όλοι οι παρόντες. Να έχετε μάρτυρες και να έχετε. Όχι, να είναι γνώστης της καταστάσεως, να έχουν προσωπική άποψη. Μάλιστα. Τι προέκυψε από αυτό? Λοιπόν, και του είπαμε πάλι τα ίδια. Οπότε λέει, ξέρεις, εγώ έχω λεφτά. Ναι. Αυτό με πείραξε πάρα πολύ.
Έχω δώσει 5.000 σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου και μου έκανε μία γνωμάτευση. Τέλος πάντων, του λέω: για διάβασε μου τη γνωμάτευση αυτή. Και όταν άρχισε και διάβασε τη γνωμάτευση, λέω: δεν χρειάζεται μου διαβάσει τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος είναι εκτός πραγμάτων. Μάλιστα. Ο καθηγητής. Τι κάνατε μετά, προσφύγατε κάπου? Και του είπαμε: όχι. Του είπαμε: εμείς σου δίνουμε ένα περιθώριο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου να αλλάξεις. Του 23 φέτος. Του 23. Ναι. Να αλλάξεις το αυτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε ενέργειες που δεν είναι του, του χαρακτήρος μας. Mm-hmm. Μας έγραψε τα παλιά του τα παπούτσια. Θα πει κάποιος τηλεθεατής τώρα, ανήκετε και οι δύο στα αποκαλούμενα πατριωτικά κόμματα. Είναι τόσο δύσκολο να τα βρείτε για τους ψηφοφόρους σας? Κοιτάξτε, δείτε, σας είπα και πάλι ότι εμείς έχουμε κάνει 27 ναι. προσπάθειες συνένωσης των πατριωτικών κομμάτων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος. Μάλιστα. Μην κοροδευόμαστε. Όλοι αυτοί είναι πολιτικοί γυρολόγοι. Αναφέρεστε σε όλους, φαντάζομαι. Σε όλους αναφέρομαι. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άεργοι, ναι. δεν μπορούν να έχουν κόμματα, να έχουν γραφεία, να έχουν υπαλλήλους. Αυτό ξενίζει πάρα πολύ. Πείτε μου κάτι, εσείς θα κατεβείτε στις εκλογές με. Αυτό θα το κρίνουμε. Με στελέχη, με. Θα το κρίνουμε αύριο. Θα το κρίνουμε αύριο. Θα κατέβουμε, πιθανόν θα κατέβουμε. Ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή βλέπουν οι πολίτες ότι έχει απαγορευτεί στον κύριο Μφιετζόγλου να κατέβει με το κόμμα του και εσείς μου λέτε θα το δούμε αύριο. Ναι. Έχουμε αύριο τους συνδυασμούς των κομμάτων, να δούμε αν μπορούμε να έχουμε σε όλη την Ελλάδα ναι. και θα κατέβουμε στις εκλογές. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μην κατέβετε. Εάν δεν συμπληρώσουμε πανελλαδικά, ναι. δεν θα ξανατολμήσουμε το τόλμημα που κάναμε το 2015. Τι έγινε το 2015? Το 2015 δεν είχαμε. Είχαμε μόνο κάλυψη σε 27 περιφέρειες αντί για 56. Ναι. Και το απορίας άξιον είναι ότι ενώ εμείς είχαμε μόνο σε 27 περιφέρειες, mm-hmm. ξαφνικά πήραμε ψήφους σε 34 περιφέρειες που δεν είχαμε. Ούτε υποψήφιο. Πώς γίνεται αυτό? Έλαντε. Ούτε υποψήφιο. Στελέχη του κόμματος του κυρίου Μφιετζόγλου έκαναν σήμερα λόγο για ανετοιμότητα από πλευρά σας. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς? Απαντάμε σε όλους τους κυρίους οι οποίοι μας παίρνουν, μας βρίζουν και μας απειλούν ναι. ότι εμείς έχουμε σαν έμβλημά μας ναι. την επανάσταση της ηθικής ναι. και του νόμου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Θα ζητήσετε αστυνομική προστασία, γιατί είπατε δεχτήκατε απειλητικά τηλεφωνήματα? Δέχομαι απειλητικά τηλέφωνα πάρα πολύ από καιρό. Σήμερα, από σήμερα? Σήμερα ήταν σε ένταση. Ναι. Έχω προσωπική φρουρά δική μου, μάλιστα. διότι η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται, mm-hmm. ούτε το κράτος ενδιαφέρεται, γιατί είχαμε ζητήσει στο παρελθόν, γιατί είχε υπάρξει κάλλη μετά τέτοια κατάσταση, δεν μας χορηγήσανε. Και έχουμε προσωπική φρουρά δίκη μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Και εγώ επίσης για την παρουσία σας, η οποία σας τιμά.